5η Δεκεμβρίου, τα είπαμε και στην αρχή, καθιερώθηκε το 1985 ως η Διεθνής ημέρα εθελοντισμού, με απόφαση βέβαια όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να τιμηθούν τα εκατομμύρια των εθελοντών που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Και ελοχεύουν και πάρα πολύ κίνδυνοι. Βέβαια, αντιμέτωποι με το θάνατο οι εθελοντές, ειδικά σε μια εμπόλεμη ζώνη. Το παράδειγμα της Ουκρανίας είναι δίπλα μας. Σωστά. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε στο Ρέθυμνο, να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης, τον Γιώργο τον Παπαδόσφο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μιλάμε και στον Ενικό, σωστά. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το φωτισμένο με χριστουγεννιάτικα χρώματα Ρέθυμνο, κύριε Παναγιωτόπουλε, την πλατεία Αγνός Στρατιώτη. Ναι, αλλά εγώ σου μιλάω στον Ενικό και εσύ στον πληθυντικό. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Λοιπόν. Θα το αλλάξω. Πολύ ευχαρίστω. Θα πρέπει να το αλλάξουμε. Για πες μας το κεντρικό μήνυμα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταγμένος στον εθελοντισμό. Έχεις μία πάρα πολύ καλή συνεργασία γενικά και με τη Δημοτική Αρχή. Δράσεις του συλλόγου σε εβδομαδιαία βάση, ειδικά τώρα την εορταστική περίοδο, το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει και στέλνεις εσύ ένας από τους πιο γνωστούς εθελοντές της Κρήτης, ποιο είναι? Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, να πούμε το εξής, ότι είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για μας η 5η Δεκεμβρίου, είναι ένας χώρος τιμής και αναγνώρισης σε εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια εθελοντές που προσφέρουν αφιλοκερδώς και αγώγιστα τη βοήθεια στους ανθρώπους. Ειδικά είμαστε εδώ για το Ρέθυμνο, όπου υπάρχουν δεκάδες σύλλογοι, εθελοντικοί σύλλογοι, οι οποίοι προσφέρουν είτε στο περιβάλλον, είτε στον άνθρωπο, στην παιδεία. Και να πάρω την ευκαιρία από τον προηγούμενο κύριο που μας το είπε πάρα πολύ ωραία, να απλώσουμε το χέρι στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς. Δίνουμε για να πάρουμε. Πρώτα δίνουμε και μετά παίρνουμε. Και ειδικά αυτές τις ημέρες, αυτές τις γιορτινές ημέρες, στα Χριστούγεννα, έστω και μια καλημέρα, έστω και ένας καλός λόγος, θεωρείται μια πράξη ευαρέσκειας και προς το Θεό αλλά και προς τον άνθρωπο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γιώργο, για να αναφερθούμε λίγο σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις οποίες έχετε προχωρήσει εθελοντές αλλά και ο Σύλλογος Σύμπολης, χαρακτηριστικά για να καταλάβουμε αυτό το μέγεθος της προσφοράς και της συχνότητας. Ακριβώς. Δυστυχώς τα τελευταία περίπου 3 χρόνια ο κορονοϊός και η υγειονομική κρίση περιόρισε τις εκδηλώσεις λόγω φυσικής παρουσίας. Τα τελευταία 10 χρόνια που βρισκόμαστε στα πράγματα και στο εθελοντικό κίνημα, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες, εκατοντάδες εκδηλώσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και συναυλίες υποστηρικτικές σε πάρα πολλές δομές που διαθέτει το Ρέθυμνο, πάντα σε συνεργασία με άλλους φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με μονομένα εθελοντικά στελέχη. Επίσης, έχουν γίνει κινήσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως πάρα πολλές δεντροφυτεύσεις, αλλά επίσης και παραδοσιακές εκδηλώσεις, στηρίζοντας τη μουσική παράδοση του τόπου μας. Να πούμε λοιπόν, κύριε Παναγιώτο, ότι τις επόμενες μέρες, την ερωταστική περίοδο, θα πραγματοποιηθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις, εφάνταστες. Δεν είμαι σε θέση τώρα να σας τις πω, διότι σε λίγες μέρες έχουμε και την πραγματοποίηση και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων αυτών, που πάντα θα έχουν το επίκεντρο τον άνθρωπο. Και τώρα ένα παραπάνω που έχουμε βγει κατά 99% από την υγειονομική κρίση. Νομίζω ότι, αν θέλετε κι εσείς, την επόμενη εβδομάδα θα ξετυλίξουμε όλες τις προγραμματισμένες για το επόμενο χρονικό ερωταστικό διάστημα εκδηλώσεις. Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος του εθελοντισμού σε επίπεδο Ρεθύμνου? Ακριβώς. Σε επίπεδο Ρεθύμνου, λοιπόν, είτε στο Σύμπολης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια να ξέρετε ότι ο Δήμος Ρεθύμνης πρωτοπορεί και έχει δημιουργήσει την ομάδα Ρεθελοντό, όπου έχουν μαζευτεί όλοι οι περισσότεροι εθελοντικοί σύλλογοι, και μεμονωμένοι και οργανωμένοι, και έτσι έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία επί παντός του επιστητού. Να σας επιθυμίσω, την τελευταία φορά όταν είχε ξεκινήσει δυστυχώς αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περισσότεροι οργανωμένοι σύλλογοι και μεμονωμένοι είχαμε δημιουργήσει μια αλυσίδα που λέγαμε όχι στον πόλεμο. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό, έστω από το μικρό Ρεθυμνάκι, έφυγε και εξυπηρενώθηκε και μακριά από τα στενά όρια του τόπου μας. Ποιο σημείο βρίσκεσαι τώρα? Βρίσκομαι στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη. Μάλιστα. Πριν περίπου μια εβδομάδα έγινε η φωταγώγηση του δέντρου. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε και το Ρέθυμνο την ερωταστική περίοδο, πάντα προσιλωμένοι σε εκδηλώσεις που έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Μάλιστα. Θα το σημειώσουμε αυτό πάντα. Γιώργο, γύρισε και λίγο την κάμερα τώρα να μας κάνεις αυτή τη χάρη, κατά κάποιο τρόπο να μας δείξεις λίγο εκεί
στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη να πάρουμε λίγο μία γεύση από το εορταστικό Ρέθυμνο. Ένα Ρέθυμνο βέβαια που έχει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και πολύ καλά κάνεις Γιώργο και το ανέφερες και το παραλιακό μέτωπο. Λοιπόν, διαχρονικά βέβαια από το Δεκέμβρη και μετά, Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης, τι και αν δεν διανύουμε τουριστική περίοδο, καλοκαίρι δεν είναι. Στο Ρέθυμνο καταγράφονται υψηλές πληρότητες. Έχουμε και το καρναβάλι γενικά και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Μπαίνουμε και στο κλίμα σιγά σιγά. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Γιώργο. Από όταν γνωρίζω, είμαστε σίγουροι ότι για το 23 του χρόνου που θα έρθει θα πραγματοποιηθεί κανονικά το ρεθιμιωτικό καρναβάλι. Γιώργο, ακολουθεί τώρα η Στέλλα η Μαθιουδάκη. Τη γνωρίζεις τη συνάδελφο. Την καλή μας συνάδελφο, την καλή μας συντοπίτησα, βεβαίως. Βέβαια, στέλνεις και χαιρετισμούς. Είναι ακριβώς πίσω μου. Είναι ακριβώς πίσω από το κτίριο της Κρήτη TV. Ακριβώς λοιπόν εδώ του ομίλου της Κρήτη TV. Ο Γιώργος λοιπόν ο Παπαδόσηφος δίνει τη σκυτάλη στη Στέλλα τη Μαθιουδάκη. Χαιρετισμούς.